Παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το γραφείο της διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου έκαναν το πρωί γιατροί και άλλοι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Λάρισας, συμμετέχοντας στην 24ωρη απεργία που είχε αποφασιστεί. Οι γιατροί αντιδρούν στη μείωση κατά 17% του ορομισθίου της εφημερίας τους, που προβλέπεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, το οποίο βρίσκεται υπό συζήτηση στη Βουλή. Επίσης, τάσσονται κατά της συγχώνευσης οργανισμών νοσοκομείων και της αναγκαστικής συνταγογράφησης γενοσήμων. Στο πλευρό των νοσοκομιακών γιατρών είναι και ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας, ο οποίος διαμαρτύρεται έντονα και για την απαγόρευση της συνταγογράφησης των ειδικευμένων γιατρών στα συνταγολόγια του ΕΟΠΗ. Η αιτία που ξεχύλισε το ποτήρι και προκηρύχθηκε από τις ομοσπονδίες μας αυτή η απεργία, από την ομοσπονδία μας αυτή η απεργία, είναι η νέα περικοπή στις αποζημιώσεις εφημεριών κατά 17%. Η οποία στο επόμενο διάστημα συνδυαζόμενη με τις νέες αναμενόμενες περικοπές, τις νέες καταργήσεις επιδομάτων, υπολογίζουμε ότι θα δημιουργήσει μία μείωση των εισοδημάτων των γιατρών έως και 60% στο επόμενο διάστημα. Το ειδικό ιατρικό μισθολόγιο για ένα και μοναδικό λόγο εφεξής θα μπορεί να λέγεται ειδικό, για την εξειδίκευσή του προς τα κάτω. Ειδικά για αυτό το νοσοκομείο, το δικό μας που είναι εδώ, βλέπουμε ότι έχει μπει σε μια τροχιά κατάργησής του. Όλοι οι εργαζόμενοι, οι γιατροί, το προσωπικό του νοσοκομείου, νοσηλευτές, διοικητικό, τεχνικό προσωπικό, θα κινητοποιηθούμε, θα ζητήσουμε τη βοήθεια από το λαό της Λάρισας να μην κλείσει το νοσοκομείο. Γιατί αυτό το νοσοκομείο είναι που στήριξε όλα τα χρόνια τους απλούς ανθρώπους, τους φτωχούς ανθρώπους του νομού μας και δεν είναι το πανεπιστημιακό. Και αυτοί έχουν βάλει τώρα με τα μνημόνια και να καταργήσουν κάποια νοσοκομεία. Επίσης, την ερχόμενη Τρίτη στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το γραφείο διοίκησης με αίτημα να μην μετακινηθεί προσωπικό του νοσοκομείου σε άλλο νοσοκομείο. Ήδη σε μια οφθαλμίατρο του Γενικού Νοσοκομείου έχει δοθεί η εντολή να κάνει εφημερίες στο νοσοκομείο του Βόλου. Ο κύριος Καραγεώργος δήλωσε ότι αν δεν ανακληθεί η απόφαση για μετακίνηση προσωπικού, θα προχωρήσουν από την ερχόμενη Τετάρτη σε μακρόχρονη κατάληψη του κτηρίου διοίκησης.